ανέλαβε όλη την ευθύνη για την αιματηρή συμπλοκή στο Αντισκάρι ο 30χρονος κατηγορούμενος, ανοίγοντας το δρόμο για τον αδελφό του, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους. Τα δύο αδέλφια επανέλαβαν στην ανακρίτρια ότι ο 20χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε από σφαίρα στο χέρι, δεν ήταν άοπλος, δίνοντας άλλη διάσταση στην περιγραφή του επεισοδίου. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, το είπαμε την πρώτη στιγμή. Καταρχήν θα επαναλάβω για πολλωστή φορά ότι στο περιστατικό υπήρχε δεύτερο όπλο από την πλευρά του ίδιου του τραυματιστέντα. Διαφοροποιείται σημαντικά από ό,τι αποτυπώθηκε στις καταθέσεις. Διότι απεκρύβει η ύπαρξη ενός όπλου το οποίο έφεραν οι φερόμενοι ως παθόντες και κατά συνέπεια αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη συνολική αξιολόγηση των προβαλλομένων ισχυρισμών, δεδομένου ότι αναστρέφεται εντελώς και η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στους ανάλογους νομικούς κανόνες. Οι κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο έχουν παραδώσει στις αρχές ένα όπλο το οποίο φαίνεται να είναι εκείνο που χρησιμοποίησε ο 30χρονος την ώρα της συμπλοκής, αμυνόμενος και όχι επιτιθέμενος όπως ισχυρίζεται. Υπέβαλαν μάλιστα και μήνυση εναντίον των παθόντων. Το αναδείξαμε, το αποτυπώσαμε σήμερα. Υπευλήθη σχετική μήνυση, θα πρέπει να γνωρίζετε, από τα δύο αδέλφια εναντίον του ανθρώπου αυτού για τις πράξεις και για τα αξιόπινα δικήματα που τέλεσαν εναντίον τους. Αντιλαμβάνεστε ότι και για τον ίδιο ισχύει ό,τι υποστηρίχθηκε και από τους δύο, ότι δηλαδή η πραγματική κατάσταση και η πραγματική περιγραφή είναι αυτή που αποτυπώθηκε στις απολογίες τους. Κατά τα λοιπά εξελίσσεται η διαδικασία, προφανώς και θα εξεταστούν και άλλοι μάρτυρες, προκειμένου να αποδειχθεί ο ισχυρισμός τους και να ακολουθήσουν τα δέοντα. Οι εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν την προφυλάκηση του 30χρονου, ενώ για τον 32χρονο αδελφό του, ο οποίος είναι ελεύθερος με όρους για τη συμμετοχή του στη φωνική συμπλοκή στο Αντισκάρι, επιβλήθηκε εγγύηση 5.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα 2 φορές το μήνα. Κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, όμως με τη δυνατότητα ελέγχου των προβαλλομένων ισχυρισμών, δεδομένου ότι παρέδωσε το όπλο, κατέγραψε με λεπτομέρεια το περιστατικό όπως συνέβη και ζήτησε την διερεύνηση της ουσιαστικής αλήθειας.